Κάποτε, πριν γραφτούν οι πρώτες εξισώσεις του Νεύτωνα και οι νόμοι της φυσικής αποκτήσουν νόημα, υπήρχε μόνο ένα πράγμα που οδηγούσε τους ανθρώπους: η απορία. Από πού ήρθαμε, τι είναι αυτό το φως που κινείται στον ουρανό και ποια δύναμη κάνει τα πάντα να υπάρχουν? Σε μια εποχή που τα άστρα θεωρούνταν θεοί και η γνώση ήταν προνόμιο των μοιημένων, εμφανίστηκε ένα όνομα που έμελε να στοιχειώσει για χιλιάδες χρόνια τη σκέψη του ανθρώπου: Ερμής ο Τρισμέγιστος. Κάποιοι είπαν ότι δεν υπήρξε ποτέ, ότι ήταν απλώς ένας συμβολισμός της ανθρώπινης σοφίας. Άλλοι υποστήριξαν ότι ήταν αληθινός, ένας αρχαίος δάσκαλος, ιερέας και φιλόσοφος που έζησε στην Αίγυπτο πολύ πριν από τους Φαραώ, πολύ πριν καν υπάρξει η λέξη επιστήμη. Το όνομά του έγινε μύθος, σύμβολο, θεμέλιο. Για τους Έλληνες ήταν ο Ερμής, αγγελιοφόρος των θεών και φέρων του λόγου. Για τους Αιγύπτιους, ο Θόθ, ο θεός της γνώσης και της γραφής. Και κάπου εκεί, στο όριο των δύο κόσμων, του μύθου και της πραγματικότητας, γεννήθηκε ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, ο Τρις Μέγας, γιατί λέγεται ότι κατήχε τη σοφία των τριών πεδίων, της γης, του ουρανού και του ανθρώπου. Οι αλχημιστές τον λάτρεψαν ως πατέρα της τέχνης τους. Οι αστρονόμοι τον σεβάστηκαν για τις ιδέες του περί κοσμικής τάξης και οι φιλόσοφοι τον διάβασαν με δέος. Γιατί στα αρχαία κείμενα που του αποδίδονται, τα λεγόμενα ερμητικά κείμενα, υπάρχει κάτι παράξενο. Μια γλώσσα που μοιάζει να κινείται ανάμεσα σε θρησκεία και επιστήμη, ανάμεσα στο όραμα και στο γεγονός. Ο Ερμής έγραφε για το όλον, τη μία συνείδηση που διαπερνά τα πάντα. Μιλούσε για τον άνθρωπο ως μικρογραφία του σήματος, ένα είδος καθρέφτη που αναπαράγει μέσα του τους νόμους του κόσμου. Και όποιος κατανοήσει τον εαυτό του, έλεγε, κατανοεί το σύμπαν. Αυτό που είναι επάνω είναι όπως αυτό που είναι και κάτω. Και αυτό που είναι κάτω είναι όπως αυτό που είναι επάνω. Η φράση αυτή έγινε η καρδιά της ερμητικής παράδοσης, μα για κάποιους σύγχρονους φυσικούς και φιλοσόφους η φράση αυτή μοιάζει ανατριχιαστικά κοντά σε κάτι που σήμερα θα αποκαλούσαμε αναλογική ή ολογραφική αρχή, την ιδέα δηλαδή ότι κάθε τμήμα του σύμπαντος περιέχει πληροφορία για το όλον. Και κάπου εδώ αρχίζει η γέφυρα μεταξύ μύθου και αστροφυσικής. Γιατί αν ο Ερμής έζησε όντως, τότε υπήρξε άνθρωπος που μίλησε για τη δομή του κόσμου πριν ο άνθρωπος καταλάβει καν τι είναι ένα άτομο ή ένας πλανήτης. Και αν δεν έζησε, τότε ποιος έγραψε όλα αυτά τα κείμενα που προφήτευαν ότι ο κόσμος είναι ζωντανός και η κίνηση των ουρανών είναι η αναπνοή του Θεού? Ίσως απλώς ο Ερμής να είναι η προσωποποίηση της ίδιας της αναζήτησης. Αυτής που ενώνει τον αστρονόμο με τον μυστικιστή, τον μαθηματικό με τον αλχημιστή, τον άνθρωπο του σήμερα με εκείνον που κοιτούσε τον ουρανό πριν από χιλιάδες χρόνια. Όποιος κι αν ήταν, ο Ερμής μίλησε για έναν κόσμο όπου το πνεύμα και η ύλη δεν είναι αντίθετα, αλλά διαφορετικές όψεις της ίδιας πραγματικότητας. Και αυτό σήμερα ίσως να μην ακούγεται τόσο μεταφυσικό όσο νομίζουμε. Η γνώση, όπως και η φλόγα, ταξιδεύει. Και αν υπάρχει μια στιγμή στην ιστορία όπου ο άνθρωπος άγγιξε τη γνώση του ουρανού, αυτή δεν ήταν με τηλεσκόπιο, αλλά με πένα πάνω σε πάπυρο. Τα ερμητικά κείμενα ή corpus hermeticum, όπως τα ονόμασαν οι Λατίνοι, δεν είναι ένα βιβλίο. Είναι μια συλλογή διαλόγων, επιστολών και προφητιών. Μερικά μοιάζουν με φιλοσοφία, άλλα με θεολογία και άλλα με καθαρή επιστήμη γραμμένη σε ποιητικό κώδικα. Πολλοί πιστεύουν ότι γράφτηκαν στην Αλεξάνδρεια, την εποχή που Έλληνες και Αιγύπτιοι αντάλλασαν ιδέες, σύμβολα και μαθηματικά. Εκεί, στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, στον πρώτο σέρβερ της γνώσης του κόσμου, γεννήθηκε μια παράξενη παράδοση, η ιδέα ότι ο κόσμος δεν είναι μηχανή, αλλά ζωντανό «ον». Ο Ερμής ή οι συγγραφείς που μιλούσαν στο όνομά του υποστήριζαν ότι το σύμπαν είναι ένας οργανισμός με συνείδηση. Ότι ο ήλιος, τα άστρα και οι πλανήτες είναι μέρη ενός κοσμικού σώματος και ότι κάθε άνθρωπος είναι ένας μικρός κόσμος μέσα του. Ο Θεός είναι ένας, αλλά εκδηλώνεται σε πολλά. Όπως το φως χωρίζεται σε χρώματα, έτσι και το όλον φανερώνεται στα πάντα.
Αν αυτό σου θυμίζει ενεργειακά πεδία, συχνότητες ή ακόμα και κβαντική υπέρθεση, δεν είσαι μακριά. Γιατί ο Ερμής μιλούσε για έναν κόσμο όπου τα πάντα συνδέονται μέσω μιας αόρατης ουσίας, της πρώτης ύλης. Κάτι που οι αλχημιστές ονόμασαν εφέρα και οι σύγχρονοι φυσικοί σήμερα αποκαλούν κβαντικό πεδίο. Για αιώνες, οι ερμητικές ιδέες διαπερνούσαν τα τείχη της επιστήμης με τη μορφή έμπνευσης. Ο Κοπέρνικος, πριν αναστρέψει το γεωκεντρικό σύστημα, είχε στα χέρια του ερμητικά κείμενα. Ο Νεύτωνας, ο πατέρας της φυσικής, πέρασε περισσότερες ώρες σε αλχημικά πειράματα παρά σε μαθηματικές αποδείξεις. Ακόμα και ο Κέπλερ πίστευε ότι οι κινήσεις των πλανητών υπακούν σε μουσικές αρμονίες του Θεού, ιδέα που μοιάζει υπερβολική, μέχρι να συνειδητοποιήσεις ότι σήμερα οι αστροφυσικοί αναλύουν κυματισμούς ήχου μέσα στα άστρα για να μελετήσουν τη δομή τους. Ίσως τελικά ο Ερμής να μην ήταν προφήτης, αλλά πρωτόγονος επιστήμονας. Ένας νους που προσπάθησε να ενώσει τα μαθηματικά με τη μεταφυσική. Κάθε ερμητικό κείμενο ακολουθεί το ίδιο μοτίβο. Ένας μαθητής ρωτά, ένας δάσκαλος απαντά. Μα οι απαντήσεις δεν είναι ποτέ πλήρεις. Είναι σαν να σε καλεί να σκεφτείς, να νιώσεις, να φανταστείς. Η αλήθεια δεν μεταδίδεται με λόγια. Μεταδίδεται με αναλαμπές όπως το φως που περνά ανάμεσα από τα δάχτυλα. Αυτή η ιδέα ότι η γνώση δεν είναι πληροφορία αλλά εμπειρία σήμερα επανέρχεται μέσα από την νευροεπιστήμη και τη θεωρία της συνείδησης. Όταν ένας φυσικός μιλά για παρατηρητή που αλλάζει το αποτέλεσμα του πειράματος, δεν απέχει πολύ από τον Ερμή που έλεγε «Ο νους που γνωρίζει τον κόσμο τον δημιουργεί ξανά». Και κάπως έτσι, 2000 χρόνια μετά, η φυσική φλερτάρει με τη φιλοσοφία που ο Ερμής είχε ήδη ψιθυρίσει, ότι η παρατήρηση δεν είναι παθητική, αλλά δημιουργική πράξη. Τι σχέση όμως έχει όλο αυτό με τους κομήτες, με το σύμπαν, με την σύγχρονη επιστήμη? Περισσότεροι από όσοι φαντάζεσαι, γιατί σύμφωνα με τα ερμητικά κείμενα, οι ουράνιοι ταξιδιώτες, οι κομήτες, είναι μηνύματα του ουρανού προς τη γη. Όχι με μυστικιστικό τρόπο, αλλά κυριολεκτικά, ως φορείς αλλαγής. Φέρνουν νέα υλικά, νέα δεδομένα και με κάθε διέλευσή τους ανανεώνουν την ισορροπία του κόσμου. Σήμερα γνωρίζουμε πως οι κομήτες όντως φέρνουν οργανικά μόρια, πάγο και χημικά στοιχεία που ίσως έδωσαν το έναυσμα για τη ζωή στη γη. Και έτσι το μήνυμα του ουρανού αποκτά επιστημονικό νόημα. Ο Ερμής μιλούσε με συμβολισμούς, εμείς με εξισώσεις, όμως ίσως να κοιτούσαμε πάντα το ίδιο πράγμα, απλώς από διαφορετικές πλευρές της ιστορίας. Τελικά ο Ερμής δεν ζητούσε πίστη, αλλά επαφή. Να κοιτάξει τον ουρανό όχι ως παρατηρητής, αλλά ως μέρος του. Γιατί, έλεγε, όπως τα αστέρια κινούνται μέσα στον ουρανό, έτσι και οι σκέψεις κινούνται μέσα στον άνθρωπο. Ίσως εκεί να κρύβεται η πιο μεγάλη του αλήθεια, ότι ο κόσμος έξω μας και ο κόσμος μέσα μας είναι ο ίδιος χορός, απλώς σε διαφορετική κλίμακα. Στην καρδιά κάθε επιστήμης υπάρχει ένα παράξενο ένστικτο, η ανάγκη να βρεις αναλογίες, να δεις πώς κάτι μικρό εξηγεί κάτι μεγάλο, πώς η μορφή ενός ατόμου μοιάζει με το ηλιακό σύστημα, πώς μια νευρική σύναψη θυμίζει έναν γαλαξία, πώς το άπειρο μπορεί να καθρεφτίζεται στο άπειρο ελάχιστο. Αυτή ακριβώς η σκέψη είναι η ερμητική. Ο Ερμής έλεγε πως το πάνω είναι όπως το κάτω, όχι ως μυστήριο αλλά ως μαθηματική σχέση. Η φύση επαναλαμβάνει τον εαυτό της σε κάθε επίπεδο, από τα ηλεκτρόνια μέχρι τους γαλαξίες. Και αν αυτό σου θυμίζει τη σύγχρονη έννοια της αυτοομοιότητας και των φράκταλ, έχεις δίκιο. Στη σημερινή γλώσσα των μαθηματικών θα το λέγαμε fractal symmetry, η ίδια γεωμετρία επαναλαμβανόμενη σε διαφορετικές κλίμακες. Ο Ερμής πριν από χιλιάδες χρόνια το περιέγραψε απλώς ως νόμο της αντιστοιχίας. Όπως επάνω, έτσι και κάτω, όπως μέσα, έτσι και έξω. Η ιδέα αυτή γοήτευσε και δίχασε τους επιστήμονες. Οι αλχημιστές την εφάρμοσαν στο εργαστήριό τους, πιστεύοντας ότι όποιος μάθει να αλλάζει τη φύση του χαλκού, ίσως καταλάβει και τη φύση της ψυχής.
Οι φιλόσοφοι είδαν σε αυτό το μοτίβο μια ενότητα που συνδέει τα μαθηματικά, τη μουσική και τη βιολογία. Σήμερα οι φυσικοί το βλέπουν στους νόμους της συμμετρίας, στους κώδικες DNA και στα κβαντικά φαινόμενα. Κάθε φορά που ανακαλύπτουμε ένα νέο πρότυπο που επαναλαμβάνεται στη φύση, ο Ερμής γελάει κάπου από το σκοτάδι. Η επιστήμη προχώρησε, αλλά η λογική της μαγείας δεν πέθανε, απλώς μεταμορφώθηκε. Ο αλχημιστής του Μεσαίωνα έψαχνε την πέτρα του φιλοσόφου. Ο φυσικός του 21ου αιώνα ψάχνει το σωματίδιο του Θεού και οι δύο αναζητούν το ίδιο πράγμα, το θεμέλιο της ύλης, την ουσία που ενώνει τα πάντα. Η αλχημία στην πραγματικότητα δεν ήταν ποτέ μόνο για το χρυσό. Ήταν για την μεταμόρφωση. Να πάρεις κάτι ακατέργαστο και να το μετατρέψεις σε κάτι ανώτερο, όπως ο μόλυβδος σε χρυσό ή η άγνοια σε φώτιση. Σήμερα το κάνουμε με επιταχυντές σωματιδίων και θεωρίες χορδών, αλλά η πρόθεση παραμένει η ίδια. Να καταλάβουμε πώς η ενέργεια γίνεται ύλη, πώς το χάος γίνεται τάξη, πώς το σύμπαν γνωρίζει τον εαυτό του. Αν μπορούσε ο Ερμής να περπατήσει στους διαδρόμους του ΣΕΡΝ, ίσως να μην καταλάβαινε τα όργανα, αλλά θα καταλάβαινε το πνεύμα. Την πεποίθηση ότι η ύλη δεν είναι απλώς ύλη, αλλά ενεργειακή δόνηση. Και θα έδειχνε ίσως ένα πίνακα και θα έλεγε: «Νάτο, αυτό που εσείς ονομάζετε πεδίο του Higgs, εμείς το λέγαμε πρώτη ύλη, η μήτρα του παντός». Γιατί τελικά είτε το λες εθέρα είτε κβαντικό πεδίο, μιλάς για την ίδια ενωτική αρχή. Απλώς αλλάζεις τα σύμβολα. Είναι παράξενο πως χιλιάδες χρόνια μετά η επιστήμη καταλήγει σε κάτι που μοιάζει επικίνδυνα με φιλοσοφία. Η θεωρία της ενσυνείδητης παρατήρησης στην κβαντική μηχανική, ότι δηλαδή η πράξη της μέτρησης αλλάζει το αποτέλεσμα, μοιάζει σαν επανεμφάνιση του παλιού ρητού του Ερμή. Ο νους δημιουργεί την πραγματικότητα που αντιλαμβάνεται. Δεν είναι πλέον θέμα πίστης, αλλά φυσικής. Ο κόσμος φαίνεται να υπάρχει μόνο όταν παρατηρείται. Το φως συμπεριφέρεται άλλοτε ως κύμα, άλλοτε ως σωματίδιο, σαν να γνωρίζει πότε το κοιτάμε. Και κάπου ανάμεσα στις εξισώσεις η ερμητική σκέψη ξαναζεί. Όχι σαν δόγμα, αλλά σαν υπόνοια ότι το σύμπαν έχει νόηση. Ίσως τελικά ο Ερμής να μην ήταν μάγος, αλλά αναλογικός στοχαστής. Ένας άνθρωπος που διαισθάνθηκε ότι ο κόσμος λειτουργεί με αρμονίες, με σχέσεις και καθρεφτίσματα, και ότι η αλήθεια δεν βρίσκεται ούτε στα άστρα ούτε στα εργαστήρια, αλλά στον τρόπο που τα δύο συνομιλούν. Η μαγεία και η επιστήμη δεν ήταν ποτέ εχθροί. Ήταν δύο τρόποι να διατυπώσουμε την ίδια απορία. Πώς γίνεται να υπάρχουμε μέσα σε κάτι τόσο τέλειο, τόσο απέραντο, τόσο ενιγματικά νοήμων? Και ο Ερμής, αιώνες πριν από τα μικροσκόπια και τα τηλεσκόπια, είχε ήδη απαντήσει. Γιατί είμαστε φτιαγμένοι από το ίδιο φως. Ο άνθρωπος, έλεγε ο Ερμής, είναι ο καθρέφτης του κόσμου. Όχι επειδή είναι σημαντικός, αλλά επειδή έχει συνείδηση του ότι υπάρχει. Και αυτή η επίγνωση, όσο απλή και αν φαίνεται, είναι ίσως το πιο παράξενο φαινόμενο του σύμπαντος. Σκεφτείτε το, από αέρια και σκόνη γεννήθηκαν άστρα. Από τα άστρα, χημεία. Από τη χημεία, ζωή. Και από τη ζωή, νόηση. Και τώρα αυτή η νόηση κοιτάζει πίσω τα άστρα και αναρωτιέται πώς έγινε. Αυτός είναι ο κοσμικός κύκλος της αυτογνωσίας. Το σύμπαν σκέφτεται τον εαυτό του μέσα από μας. Και ίσως εκεί να βρίσκεται το βαθύτερο νόημα του ερμητικού ρητού. Όπως επάνω, έτσι και κάτω. Όπως μέσα, έτσι και έξω. Γιατί όταν κοιτάς τον ουρανό, δεν κοιτάς κάτι άλλο. Κοιτάς μια προέκταση του εαυτού σου, φτιαγμένη από τα ίδια άτομα, από το ίδιο φως, από την ίδια ενέργεια. Ο Ερμής πίστευε ότι κάθε άνθρωπος κρύβει μέσα του έναν μικρό θεό, όχι ως θρησκευτική ιδέα, αλλά ως δυνατότητα συνείδησης. Ότι μπορούμε να φτάσουμε σε γνώση όχι μέσα από λατρεία, αλλά μέσα από ενθύμηση. Να θυμηθούμε δηλαδή αυτό που ήδη γνωρίζουμε, ότι είμαστε φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό με τους κόσμους που θαυμάζουμε. Σήμερα η νευροεπιστήμη μιλά για συνδεδεμένα νευρικά δίκτυα, η φυσική για πλέγματα ενέργειας, η κοσμολογία για κοσμικούς ιστούς ύλης και σκοτεινής ενέργειας. Όλα αυτά διαφορετικοί τρόποι να περιγράψουμε το ίδιο πράγμα, μια ενότητα που σκεπάζεται από ποικιλία.
Αλλά ο Ερμής προχωρούσε ακόμη πιο πέρα. Έλεγε πως ο άνθρωπος δεν είναι απλώς μέρος του κόσμου. Είναι συνθημιουργός του. Ότι η συνείδησή μας έχει την ικανότητα να αλλάζει την πραγματικότητα όχι με μαγεία, αλλά με πρόθεση. Σήμερα αυτό το λέμε παρατηρητής που επηρεάζει το σύστημα. Κάποτε το έλεγαν θεϊκή βούληση. Ίσως όμως να είναι το ίδιο πράγμα, δύο γλώσσες για την ίδια εμπειρία. Αν ο Ερμής είχε γεννηθεί σήμερα, θα τον θεωρούσαν τρελό ή ιδιοφυΐα, θα ανέβαζε βίντεο στο YouTube ή θα έγραφε σε πάπυρους. Ίσως δεν έχει σημασία, γιατί κάθε εποχή έχει τον δικό της Ερμή, εκείνον που θυμίζει ότι η γνώση χωρίς σοφία είναι τυφλή. Ο Ερμής ο Τρισμέγιστος δεν ήταν ένας άνθρωπος, ήταν μία στάση ζωής. Ένα κάλεσμα να ενωθεί η λογική με το μυστήριο, το πείραμα με το βίωμα. Να μην δούμε ποτέ τη γνώση σαν κατοχή, αλλά σαν σχέση. Και ίσως τελικά όλη η σοφία του να χωράει σε μία μόνο φράση. Γνώρισε τον εαυτό σου και θα γνωρίσεις το σύμπαν και τους θεούς. Όχι γιατί είσαι θεός, αλλά γιατί είσαι αντανάκλαση του θείου. Ένα σύμπαν που για μια στιγμή μαθαίνει να μιλάει, να γελάει, να πονάει και να σκέφτεται. Και όταν σηκώνεις το βλέμμα στον ουρανό και βλέπεις έναν κομίδι να σχίζει το σκοτάδι, θυμήσου. Δεν είναι ένα μακρινό σώμα πάγου. Είναι ένα μήνυμα, όπως έλεγε ο Ερμής, ότι το φως ταξιδεύει για να βρει τον εαυτό του. Και εμείς είμαστε απλώς η στιγμή που το φως το καταλαβαίνει. Ο Ερμής ο Τρισμέγιστος ένωσε το πνεύμα με την ύλη, το αρχαίο με το σύγχρονο, τον μύθο με την επιστήμη. Ίσως να μην υπήρξε ποτέ ή ίσως να είναι ακόμη εδώ, σε κάθε νου που ψάχνει, σε κάθε ψυχή που ρωτά, σε κάθε άνθρωπο που δεν ικανοποιείται απλώς με το πώς, αλλά αναζητά το γιατί. Γιατί αυτό είναι το δώρο του Ερμή. Δεν είναι η απάντηση, αλλά η ικανότητα να ρωτά σωστά. Αυτό ήταν το επεισόδιο μας για σήμερα. Ένα ταξίδι ανάμεσα στη φιλοσοφία, την επιστήμη και το αιώνιο ερώτημα του ανθρώπου. Ποιος είμαι μέσα στο σύμπαν. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, πατήστε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνετε τα επόμενα και το πιο σημαντικό, μοιραστείτε το με όσους αγαπούν να σκέφτονται λίγο πιο βαθιά. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, να παρατηρείτε, να ρωτάτε και να θυμάστε. Ο κόσμος εκεί έξω είναι πάντα καθρέφτης του κόσμου μέσα μας. Καλή συνέχεια και τα λέμε σύντομα.